Δεν έχει τέλος η αιματοχυσία στην άσφαλτο με την Κρήτη να θρυνεί ένα ακόμη νέο άνθρωπο που έσβησε σε ένα ακόμη τροχαίο δυστύχημα στο νησί. Ήταν μόλις 26 ετών, αλλά το νήμα της ζωής του κόπηκε βία. Κινούνταν σε δρόμο στα κουνουπιδιανά των Χανίων όταν γύρω στις 6.30 το πρωί η μηχανή μεγάλου κυβισμού που οδηγούσε προσέκρουσε σε τυχείο. Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όμως δεν τα κατάφερε και λίγο αργότερα άφησε την τελευταία του πνοή. Μία ακόμη τραγωδία σημειώθηκε τα ξημερώματα στο οδικό δίκτυο της Κρήτης με τον νεαρό μοτοσυκλετιστή να είναι ο τρίτος νεκρός σε τροχαίο μόνο για τον Ιούλιο. Μπορεί να φταίνει και οι δρόμοι, η κατασκευή των δρόμων, η ποιότητα της κατασκευής των δρόμων. Αλλά εγώ πιστεύω ότι πιο πολύ φταίει το ότι οδηγούμε απρόσεκτα. Δεν έχουμε καλή οδηγική παιδεία. Τραγωδία εθνική. Έχει διαστάσεις τραγωδίας. Σε αυτό τον ακήρυχτο πόλεμο της ασφάλτου από τις αρχές του έτους η Κρήτη θρυνεί 28 συνολικά νεκρούς, οι 23 ήταν άνδρες. Τα 15 από τα τροχαία δυστυχήματα ήταν με μοτοσικλέτα και τα 13 με αυτοκίνητο. Ο προβληματισμός εντείνεται καθώς σε ένα μεγάλο βαθμό φαίνεται πως η οδηγική συμπεριφορά κάθε άλλο παραστέκεται στο ύψος των δύσκολων περιστάσεων που το προβληματικό οδικό δίκτυο θα έπρεπε να επιβάλλει. Δεν προσέχουν, Τίνουν πολύ και οι νέοι να προσέχουν. Πρέπει να φτιαχτεί από ό,τι έχω καταλάβει ο βόρειος οδικός άξονας και έπειτα να προσέχουμε και εμείς όταν οδηγούμε. Βόρειος οδικός άξονας δεν θα πρέπει να λέγεται ΒΟΑΚ, αλλά ΦΟΑΚ. Βόρειος φωνικός οδικός άξονας. Οι ευθύνες των κυβερνήσεων είναι εγκληματικές. Από την άλλη μεριά πιθανόν βέβαια να υπάρχουν και ευθύνες στον τρόπο οδήγησης, συμπεριφοράς, οδηγητής κτλ. Σοκαριστική και η διαπίστωση πως από τα 28 μέχρι στιγμής για φέτος θύματα στην άσφαλτο η πλειοψηφία χάθηκε λόγω εκτροπής. Σύμφωνα με τα στοιχεία του Εθελοντικού Συλλόγου Πρόληψης Τροχαίων Ατυχημάτων, από τα 28 συνολικά θανατηφόρα τροχαία, τα 16 ήταν εκτροπές, τα 11 συγκρούσεις και μία παράσυρση. Ο πλέον αιματοβαμμένος μήνας με 8 νεκρούς αναδεικνύεται ο Απρίλιος και ακολουθεί ο Ιούνιος με 6 ανθρώπους να χάνουν τη ζωή τους σε τροχαίο δυστύχημα. Ο πλέον αιματοβαμμένος μήνας με 8 νεκρούς αναδεικνύεται ο Απρίλιος και ακολουθεί με 6 θύματα ο Ιούνιος. Το νέο αυτό τροχαίο δυστύχημα έρχεται πριν καν στεγνώσουν τα δάκρυα για τον 23χρονο Σύφη που τα ξημερώματα της Δευτέρας βρήκε φρικτό θάνατο στον Αποκόρονα όταν το αυτοκίνητό του καρφώθηκε με ορμή σε δέντρο και τυλίχθηκε στις φλόγες.